Άκουσα το Βασίλη εδώ στο βίντεο. Μίλησε σε κάποιες συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποιο συνέδριο, από ό,τι κατάλαβα. Είπε η πρόταση της αριστεράς. Είπε ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν σήμερα δικαιώματα, που αμφισβητούν τα δικαιώματά τους, χρειάζονται μια πολιτική εκπροσώπηση για να αντιπαλέψουν την αδικία που παράγεται από τον ελευθερισμό. Μίλησε για τους εργαζόμενους, στο επίκεντρο όλης της αγωνιστικής προβληματικής του, αλλά για το περιβάλλον και για τις εξελίξεις της μεταβιομηχανικής περίοδου. Διακρίνει κανείς σε αυτές τις ομιλίες του μερικές σταθερές. Σταθερές που αναδεικνύουν μια κληρονομιά. Και πολλές φορές, ακούγοντάς τα σήμερα, μας πρέχουν πίσω σε μια περίοδο τόσο μακρινή, αν και τόσο κοντινή. Έχουμε δικαίωμα στην αριστερή μελαγχολία. Αλλά έχουμε και δικαίωμα και καθήκον στην αριστερή αισιοδοξία. Πώς βγαίνουμε αυτή την φαινομενική αντίθεση, αυτούς τους φαινομενικά δύο διαφορετικούς πόλους? Βγαίνουμε διατηρώντας ένα μαζί, μια εμπιστοσύνη ανάμεσά μας. Και η σημερινή συνάντηση στη μνήμη του Βασίλη δείχνει ότι αυτό το μαζί μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει μαζί ως άτισμα πολλών μόνων. Δεν υπάρχει ως μια ενεργός συντροφικότητα. Δύσκολα. Αλλά και ο θάνατος δύσκολα βάζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος σήμερα εδώ. Γιατί στη μνήμη του Βασίλη ξαναμαζευόμαστε, όχι για να θυμηθούμε μόνον, το έχει ανάγκη να θυμάται ο άνθρωπος, αλλά για να σκεφτούμε, να στοχαστούμε πώς προχωράμε, τι μένει από όσα λέγαμε και τι μπορούμε να ξαναπούμε από αυτά που λέγαμε τότε και που αναγκαστικά δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε πριν 3 χρόνια. Είμαι σε μια περίοδο όπου αλλάζει μια φάση, όπου μετά από 3 χρόνια μια σκληρή μνημονιακή πραγματικότητα, που ευτυχώς με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σε ορισμένες πλευρές της λιγότερο επαχθής και οδυνηρή για τους φτωχότερους στην κοινωνία μας, αλλά που παραμένει όμως, επαναλαμβάνω, μια πραγματικότητα με κοινωνικά συντρίμμια γύρω μας, πως αυτή τη φάση των επιτευγμάτων που υπάρχουν χάρη στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να ξανασκεφτούμε αυτά που είπε ο Βασίλης. Η πρόταση της αριστεράς, η ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης των πιο κατατρεγμένων και αντίστασης στον ελευθερισμό. Για μένα δεν είναι κουβεντούλες αυτά. Δεν είναι ξεχασμένα λόγια. Το ερώτημα είναι πώς αποκτούν πολιτική υλικότητα. Ξαναλέω, μόνο με το μαζί. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος της γενιάς του, της γενιάς των μεγάλων συνεπαρμών και αφηγήσεων του 68, 50 χρόνια πριν, μισός αιώνας. Είναι ένας άνθρωπος που φτιάχτηκε μέσα στο μεγάλο σχολείο της Ιταλικής Αριστεράς, που είχε πολλά πρόσωπα, ήταν πληθυντική από τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τα κινήματα και την αριστερά πέρασε με μια πολιτισμική συνέπεια στη δημοσιογραφία. Και γι' αυτό οι δύο, θα έλεγα, ένας μεγάλες πλευρές προσωπικότητάς του ήταν η αριστερά από τη μια και η δημοσιογραφία από την άλλη. Μια δημοσιογραφία όμως που, όπως έλεγε ο ίδιος, θα πρέπει να δίνει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Θα πρέπει να σέβεται τον πολίτη και θα πρέπει να πηγαίνει μαζί με βασικές αξίες της αριστεράς. Όχι δημοσιογράφος στο επάγγελμα και αριστερός στο σπίτι. Όχι.
αριστερός και μένα στη δουλειά. Και μάλιστα, όχι δουλεύοντας σε ένα αριστερό περιβάλλον, αλλά στην καρδιά του συστήματος της ενημέρωσης, στο συγκρότημα. Είπε μερικά πράγματα νωρίτερα και ο Γιώργος. Αριστερός και με τον εργαζόμενο στο μυαλό του και ο συνδικαλιστής. Όχι συντεχνιακός συνδικαλιστής. Έφαζε τα ζητήματα που αφορούν τα μεγάλα προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας του δημοσιογράφου, της διάλυσης του επαγγέλματος στην ουσία, αλλά και της έλλειψης αξιοπιστίας για τη σχέση της δημοσιογραφίας με τον πολίτη σήμερα. Ένας φίλος του τον είχε ονομάσει θεσμικό αντιστασιστή. Εύστοχο είναι. Διότι δείχνει από τη μια τη συγκροτημένη αντίληψη, το σχέδιο που έχει στο μυαλό του για την παρέμβαση και από την άλλη τον αυθορμητισμό, αλλά όχι μόνο τον αυθορμητισμό, και την αναγκαία μαχητική διάθεση για να παρέμβει. Το θυμάμαι στην Αυγή τα τελευταία χρόνια που ήρθε να βοηθήσει, αφού ο κερδός ο άνθρωπος, όπως συνήθιζε να το κάνει πέρα από το επάγγελμά του, δεν ήταν ο άνθρωπος που κλείθηκε σε ένα γραφείο μέσα. Ήταν ο άνθρωπος που περιφερόταν με την καλή έννοια, γυρνούσε σε όλα τα γραφεία και μιλούσε με τους δημοσιογράφους. Τι υπάρχει σήμερα, τι σημαίνει αυτό, τι είναι το άλλο, για να δώσει και να μάθει. Είναι δηλαδή μια μοναδική φιγούρα συναδέλφου που έχοντας μια τόσο μεγάλη εμπειρία δεν περιχαρακώνεται για να επιβληθεί, αλλά αντιθέτως δίνεται σε μια σχέση κάτω δυνατών ισοτιμίας με τους συναδέλφους. Ο Βασίλης υπήρξε ανένταχτος στην Ελλάδα. Κάπου διάβαζα ξανά τον ψυχολογό που λέγε τις προάλλες με αφορμή την ιστορία του τούμου που πήγαν να ρίξουν τώρα οι κνίδες, ότι ήταν μια οργάνωση που στην ουσία ήταν μια παρέα φίλων που νόμιζε ότι είναι πολιτική οργάνωση, που προσπάθησε να ρίξει τον Τρούμαν τότε. Ήταν όμως μια μορφή συλλογικότητας και εκείνη. Ο Βασίλης υπήρξε στην Ελλάδα ως ανένταχτος αριστερός μετά τη μεταπολίτευση. Και αυτή η ανενταχτοσύνη του ενίσχυσε την κριτική του, αλλά σε τίποτα δεν υποχώρησε την βοήθεια και την αντίληψη για τη συλλογικότητα. Με την οξύτητα του πνεύματος που τον διέκρινε, αντιλήφθηκε ότι γύρω στο 2008-2009, τότε προχώρησε η κρίση, θα δημιουργούνται μεγάλες αλλαγές και αριστερά θα εκαλεί το να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ο ίδιος, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, από ανένταχτος, εντάχθηκε. Εντάχθηκε με, θα έλεγα, ένας ευκολία, διότι, επαναλαμβάνω, τιμούσε και ως ανένταχτο την έννοια της συλλογικότητας. Άκουγε. Δεν έκανε τον έξυπνο, δεν επιβαλόταν. Συνεπώς, ήταν μέσα στα νερά του αυτή η ένταξη. Είχε διαβλέψει την πορεία, δεν έκρυβε το σκεπτικισμό του για ορισμένα πράγματα, δεν θέλω να μιλήσω εξ ονόματός του. Δεν ήταν πάντως ένας άνθρωπος που δεν έβλεπε τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Ήταν ένας άνθρωπος που μέσα τα προβλήματα προσπαθούσε να βρει λύσεις. Και πιστεύω ότι αυτή ακριβώς η αντίληψη είναι που μας δίνει και σήμερα μια μεγαλύτερη αίσθηση καθήκοντος ότι πρέπει να ξαναβρούμε και να τονίσουμε αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας της αριστεράς. Από τον Βασίλη κρατώ επίσης το χαμόγελό του. Τα γαλάνα του μάτια, το χαμόγελό του, την ανθρωπιά του. Δεν ήταν ρήτορας, ήταν γραφιάς, δεν ήταν ρητορικός, ήταν ανθρώπινος στις προσωπικές του σχέσεις. Μαζί δουλέψαμε τα τελευταία χρόνια, ενώ κομματικό πολιτικά. Εγώ τον γνώρισα
από τα άρθρα του στο Βήμα μετά το 85-86 και κάναμε σιγά σιγά παρέα και βρισκόμασταν πιο πολύ τα τελευταία χρόνια. Και ο Πάνος που είναι εδώ σκουλέδης ως υπεύθυνος τύπο εκείνη την περίοδο έζησε έναν Μουλόπουλο που ήξερε να οργανώνει με την καλή έννοια, όχι να παραπληροφορεί, να οργανώνει τη δουλειά της παρέμβασης του κόμματος στα μέσα ενημέρωσης, της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Και θα κρατήσω επίσης την αγωνία αυτού του ανθρώπου που, επαναλαμβάνω, δεν δημιουργήθηκε σε αριστερό, στην Ελλάδα, το λέω τα κοντίνο είναι άλλο πράγμα, στην Ελλάδα, σε αριστερό περιβάλλον εφημερίδας, αλλά αντιθέτως, την αγωνία που είχε, πως ο τύπος της αριστεράς είναι αναγκαίος, πρέπει να εξυγχρονιστεί, να ανανεωθεί, να γίνει πιο μέσα στις εξελίξεις και στις ανάγκες των πολιτών, αλλά να διατηρηθεί. Και γι' αυτό και στην Αυγή και στο Κόκκινο. Ευχαριστώ.